σάρωσαν τα βραβεία οι μαθητές του 4ου Δημοτικού Σχολείου Καστοριάς που πήραν μέρος στον 4ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φυσικής για μαθητές δημοτικών σχολείων. 4 μαθητές της 5ης και της 6ης τάξης κατέλαβαν τη 2η και την 3η θέση και έλαβαν επίσης έπαινο συμμετοχής στο συγκεκριμένο διαγωνισμό. Αξίζει να σημειωθεί ότι στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φυσικής έλαβαν φέτος μέρος 13.000 παιδιά από όλη τη χώρα. Είναι ο 4ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής για παιδιά δημοτικού σχολείου. Είναι η 3η φορά που λαμβάνουμε μέρος. Γίνεται κάθε χρόνο. Έλαβαν τα παιδιά της 5ης και της 6ης Δημοτικού όποια παιδιά ήθελαν. Στη δεύτερη φάση, τα παιδιά που διακρίθηκαν πέρασαν 2 από κάθε τάξη, δηλαδή συνολικά 6 παιδιά από τα δικά μας, τα οποία έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό και διακρίθηκαν τα 4 από αυτά, που νομίζω είναι μεγάλη επιτυχία, ειδικά για ένα σχολείο της περιφέρειας. Και διακρίθηκαν σε πολύ καλές θέσεις. Σε πολύ καλές. Δεύτερο βραβείο έχουμε στην Παναγιώτα μας, στις 6ης, τρίτο βραβείο στον Ιωάννη και στην Μαρία της 5ης και έπαινος στην Αφροδίτη μας, θερμά συγχαρητήρια στα παιδιά. Ήταν μια πολύ εξαιρετική επίδοση των παιδιών. Ευχαριστούμε πολύ τα παιδιά. Οι δάσκαλοι είναι εξαιρετικοί. Εμείς κάνουμε την προσπάθειά μας να συμμετέχουμε κάθε φορά σε τέτοιους διαγωνισμούς. Δίνουμε την ευκαιρία στα παιδιά να συμμετέχουν. Νομίζουμε ότι και η προσπάθεια μόνο είναι πολύ καλή. Θα ήθελα με τη σειρά μου να δώσω τα θερμά μου συγχαρητήρια στους επιτυχώντες μαθητές μας. Να σας ευχηθώ η επιτυχία σας αυτή να είναι στη ζωή σας η ανταμοιβή, γιατί κάνετε πολύ μεγάλη προσπάθεια, πάρα πολύ σκληρή προσπάθεια. Συγχαρητήρια και στους γονείς των μαθητών. Είχα περάσει και πέρυσι την δεύτερη φάση, απλά δεν είχα διακριθεί πουθενά. Πώς νιώθεις λοιπόν που πήρες αυτή τη διάκριση φέτος? Είμαι πολύ χαρούμενη για μένα και για την επίδοσή μου. Και θα ήθελα πολύ να ξανασυμμετέχω σε κάποιο τέτοιο διαγωνισμό και να πέρασε σε κάποια μεγαλύτερη θέση. Πήρα το 3ο βραβείο σε 13.000 άτομα. Τα 1.200 άτομα περάσαμε στη δεύτερη φάση και από αυτά βραβευτήκαμε 91 άτομα. Νιώθω πολύ ωραία που βραβεύτηκα, ενθουσιασμένος, γιατί όπως είπε και εκεί ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, ότι είναι μια αίσθηση σαν ένα παιδί. Αγωνίζεται, διακρίνεται και αριστεύει. Τα θέματα αυτά δεν ήταν τόσο δύσκολα για μερικούς άλλα ήταν δύσκολα. Αλλά δεν ήταν δύσκολα για αυτούς που αγαπάνε τη φυσική και δεν μετράνε τις ώρες για κάτι που αγαπάνε. Αλλά τους αρέσει να κάνουν αυτό που θέλουν και κάνουν ένα βήμα παραπάνω. Πολύ ωραία και είμαι και ενθουσιασμένη πολύ. Δεν το περίμενα. Σου αρέσει η φυσική? Ναι. Τα θέματα, εντάξει, δεν ήταν και τόσο δύσκολο, απλώς ήταν μερικές φορές έπρεπε να τα σκεφτείς για να απαντήσεις. Δεν ήταν μόνο από το βιβλίο, θεωρία και ασκήσεις.